συνεργάτες μου, όλους τους συνεργάτες μου, αντιδημάρχους και υπολείπους δημοπρόσωπους για την άριστη συνεργασία, να ευχαριστήσω τις δύο σχολικές επιτροπές, οι οποίες μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι οικονομικά τα έχουν φέρει στα πάγια τους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, οι οποίοι συμβάλλατε ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Και λυπάμαι ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι συμπολίτες μας, ούτως ώστε να ακούσουν αυτά που είπα. Ο καθένας κρίνει και κρίνει με τέτοια. Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του απολογισμού. Οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι και από τους επικεφαλείς είναι ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Σουνταλής. Ας αρχίσουν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Παρακαλώ, κ. Ταβίσκο, συνέχεια ο κ. Τσεκόπλου και ακολουθεί ο κ. Σουνταλής με τον κ. Δημητριάδη. Καλησπέρα σας. Ένας υπηρεσιακός απολογισμός που σε συγκεκριμένα σημεία παρουσιάζει και την επιβλητικότητα της αντιγραφής κόλλησης. Έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια που διατελέσατε Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, και σήμερα μοιάζει φωνείτε. Τώρα συνειδητοποιήσατε το σημαντικό ρόλο του τουρισμού για το Δήμο. Εσείς ήσασταν αντιπολίτευση. Γειτονικοί Δήμοι προοδεύουν και εσείς αρκείστε σε ταξίδια. Τόσο δικά σας, όσο και το στενό συνεργατό σας, χωρίς καμία ενημέρωση του σώματος περί του αποτελέσματος και χωρίς χειροπιαστή προοπτική και αξιοποίηση προσώπου των δημοτών. Φυσικά όλα αυτά τα καταγγέλατε πριν εκλεγείτε, όπως καταγγέλατε την πρώην Δημοτική Αρχή ότι ούτε ένα τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να πείσει επιβάτες τουρίστες, έστω και για 2 λεπτά στο κέντρο της πόλης. Εσείς, επικαλούμενος την προσωπική σας παντοδοξία, αποκλείσατε την πρόσβαση όχι μόνο τουριστικών λεωφορείων, αλλά και γεωταχή και φυσικά πυροσβεστικών και ασθενοφόρων με αναπλάσεις οι οποίες δεν συνέβαλαν ούτε θα συμβάλλουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση του τουρισμού. Προφανώς, θεωρήσατε ανώφελο στόχο την πολυήμερη διαμονή του τουρίστη επισκέπτη, πράγμα που θα είχε τεράστιο όφελος στην τοπική αγορά και, γιατί όχι, με καλό συντονισμό στο διευρυμένο Δήμο. Η βραβευμένη ανάπλαση του πλουσιοπορίου σαφέστατα αποτυχημένη. Η λειτουργική αναβάθμιση του Δημαρχείου περιττή πολυτέλεια. Ο δε ωραιότατος αλλά εξαίρετης αρχιτεκτονικής εμβέλειας κήπος βρίσκεται σε σημείο όπου μόνο υπτάμενος μπορείς να τον απολαύσεις. Παρημιώδης υπήρξε η έλλειψη σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής. Νοθρές πρωτοβουλίες, αφού ο συγκεκριμένος κωδικός για τις οικονομικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου παραμένει στις καλένδες. Τα νεοσύστατα κέντρα νεότητας ήταν αποκλειστικά κρατική μέρημνα. Προσθήκα ιδιοποιήστε. Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων ανεκμετάλλευτο. Καμία μέρημνα για πρόληψη και προαγωγή υγείας, εκτός από σποραδικές και αποσπασματικές δράσεις. Το γεροκομείο θα έπρεπε να λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες, που απορρέουν από το καταστατικό ίδρυσής του. Απαξιώσατε και καταστρατηγήσατε τους κανόνες και ό,τι απορρέει από αυτούς. Τη χρηματοδότησή του ως βασικός εταίρος, το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης και επιβάλλεται ένα νέο μοντέλο διοίκησης, κατά παράβαση καταστατικού, επισημοποιώντας προφορικά εθελοντές διευθυντές. Ποιήσατε όμως την ίσθαν όταν χάθηκε από αμέλεια η πολύτιμη ετήσια εισφορά της περιφέρειας, χωρίς να λογοδοτήσει κανείς και πουθενά, όπως και για άλλα κέρια οικονομικά θέματα, εντάλματα, δωρεές κλπ. Απαξιώσατε και στοχοποιήσατε τους επί τόσα χρόνια εργαζόμενους του Ιδρύματος, καταργώντας ειδικότητες, εφαρμόζοντας αυθαίρετες εκδικητικές πολιτικές, τακτικές παρελθόντων ετών, βλαπτικές εργασιακές μεταβολές, μεσαιωνικά προγράμματα εργασίας. Τους ήρατε σε δικαστικές διαμάχες για να βρουν το δίκαιο αποδεικνύοντας τις απρόκλημα έτσι την ευαισθησία σας. Διαταράξετε συνολικά την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά επιρρύπτεται ευθύνες σε άλλους, σε όλους τους άλλους, κατά συνήθεια τακτική σας.
καμία σύγχρονη ορθολογική αξιοποίηση και δράση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεμονωμένοι εθελοντές, το παραδεχτήκατε μόνοι σας, και σύλλογοι που θέλουν να δουν την πόλη τους να αγμάζει. Εστία και ξενία υποκατάρρευση, η μήλη φυσικά φυσικό μνημείο χωρίς την έγκριση και προβολή που τους αξίζει, βάρες οικίσκι, πινακίδες στο πάρκο των Καταρακτών, το Λογραφικό Μουσείο και το Μόρφο και μέσα στη Μούχλα. Το κέντρο Καταρακτών πτώχευσε και καθαρίζεται επί τόσα χρόνια. Υπό το πέπλο του μυστηρίου τα κέρδη, οι ζημίες και τα χρέη που θα μεταφερθούν στους δημότες. Μόνοι γνώστες της αλήθειας, ο απόλυτος στενός κύκλος της δημοτικής σας αρχής. Μεταφέρατε τους εργαζόμενους στο Δήμο, ευαγγελιζόμενους ευαισθησίες σας, την ίδια στιγμή που εφαρμόσατε και εκεί εκδικητικές πολιτικές, στοχοποιώντας όσους διαφώνησαν με την πολιτική σας. Μήπως το ίδιο δεν κάνετε και με πολίτες? Για το θέμα των αδέσποτων, οφείλατε να επιλύσετε ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών, αλλά και της νομοθεσίας. Δεν εκμεταλλευτήκατε το ΦΕΚ με την ΚΙΑ για τη διαχείριση του θέματος, δεν προβήκατε σε συνεδριάσεις ευρείες με φορείς, δεν δώσατε την πρέπουσα προτεραιότητα καταβάλλοντας χρήματα έστω από ίδιους πόρους. Το χειριστήκατε και αυτό σαν μια προσωπική σας υπόθεση και κλεισμένο των θεών, λες και δεν είναι θέμα που άπτεται του διευρυμένου Δήμου. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή διοίκηση, αντί να προσθέτει, αφαιρεί. Αντί να ενώνει, διχάζει. Κύριε Δήμαρχε, ευτυχώς για το Δήμο, ο χρόνος σας τελειώνει. Και όταν θα αποτελέσετε παρελθόν, θα κοιτάμε πίσω και θα λυπόμαστε για τις χαμένες ευκαιρίες και για το αναποτελεσματικό και φαινομενικό έργο που προσφέρατε. Αλλά θα προσβλέπουμε πιο αισιόδοξοι και πιο σύγχροι σε ένα μέλλον καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ένα βήμα του. Έφη, ψεύδεσαι και μην πείσουν για αυτό που λες. Δεν μας σύρανε στα δικαστήρια, δεν τους σύραμε. Είναι ντροπή σου να λες ανακρίβεια. Να σπέρνεις ψευδείς ειδήσεις. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Κίνηση για ψευδείς. Λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λέει ότι τις έχουμε στα δικαστήρια τη στιγμή που αυτές έχουν κάνει. Τρία δικαστήρια και περιμένουμε το τέταρτο. Ούτε ένα δεν έχουμε κάνει. Είναι ντροπή σου να το λες αυτό. Έχουμε ολοκληρώσει. Παρακαλώ πολύ, κλείστε το μικρόφωνο. Θα σας δώσω το λόγο όταν το ζητήσετε. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο και θα σας δώσω το λόγο όταν το ζητήσετε. Παρακαλώ πολύ, κυρία Ραμπίσου. Θα σας δώσω το λόγο όταν το ζητήσετε. Παρακαλώ. Κυρία Καθαρά, είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως μια σοφή κουβέντα. Ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που κάνετε, χάνετε το δίκιο σας. Ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Παρακαλώ, κύριε Τσιβόγλου. Κυρία Ραμπίσου, έχετε ολοκληρώσει, έχετε μιλήσει ήδη 7 λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Τσιβόγλου. Δεν έχει πιέσει κανένα εκπρόσωπο. Αν αρχίσει ο εκπροσωπικό για αυτό τα καθήκοντα, θα πάμε στο καφενείο. Κλείστε το τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ, κύριε Τσιβόγλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αντιπολίτευση. Άλλωστε δεν είναι αποκλειστικά ο ρόλο κάποιων συμβούλων που διαφωνούν με την πολιτική τη διοίκουσα ανάπτυξη και με την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να συνεργαζόμαστε με την Δημοτική Αρχή, να λέμε τις απόψεις μας και να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη Δημοτική Αρχή. Αν φυσικά η Δημοτική Αρχή ακούει, γιατί δυστυχώς δεν ακούει. Θέλω να πω το εξής, η κριτική γίνεται μόνο από τους δημοσιογράφους. Δεν γίνεται από εμάς. Γίνεται κριτική στα λάθη σας. Αλλά για να φτάσουμε στα λάθη σας, πρέπει να μας ακούσετε και να σεβαστείτε και την άποψη των πολιτών και των εμάς εδώ που είμαστε στην αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι μόνο οι κριτικές μας απόψεις αυτές, είναι απόψεις των δημοτών μας, των συνδημοτών μας. Εμείς δεν καθόμαστε εδώ πέρα απλά για να λέμε και να μιλάμε. Εμείς ακούμε τους πολίτες και τα μεταφέρουμε εδώ. Και πριν φτάσουμε στο σημείο να εφαρμόσουμε πολιτικές, πρέπει να το συζητάμε πρώτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Θα τοποθετηθώ τώρα συγκεκριμένα για τις λαθασμένες πολιτικές που έχετε κάνει και για πράγματα που κάνατε. Μάλλον και για πράγματα που δεν έχετε εκτελέσει.
Όσον αφορά, αναφέρθηκε και η κυρία Παντρέσκου και εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πότε θα τελειώσει αυτή η εκαθάριση των καταρρακτών της τουριστικής άφθαρσης? Πότε? Θα περιμένουμε ό,τι λέει ο νόμος την πενταετία, που θα φτάσει στο τέλος της θητείας σας. Μέχρι πέντε. Από όσο έχω διαβάσει, οικονομολόγος δεν είμαι, ότι έχω διαβάσει σας. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν τελειώνει? Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε. Το τελευταίο δημοτικό, το πρώτο τελευταίο μάλλον δημοτικό συμβούλιο, άκουσα με μεγάλη έκπληξη από τον οργωτό λογιστή ότι ο εκαθαριστής που έμαθα προχθές, ότι είναι κάποιος ή ορφανός, δεν ήξερα ποιος είναι, ή ορφανός άκουσα. Δεν ξέρω να κάνω λάθος, το άκουσα. Σύριος. Σύριος. Φτάσει. Ισχυρίζεται ο άνθρωπος αυτός ότι του χρωστάει ο Δήμος 220.000 ευρώ. Μισό λεπτό. Εγώ άκουσα τον οργωτό λογιστή. Ισχυρίζεται ο εκαθαριστής ότι τον χρωστάμε 220.000. Έτσι είπε ο ορκωτός λογιστής, κύριε μου, να πούμε και το ρώτησε αυτό, σε εσάς. Έτσι δεν είπε. Έτσι δεν είπε. Είπε και δεν μπορούσε να μας πει. Αν την εκαθάριση προσπαθεί να μαζέψει κάποια χρήματα που είναι στον αέρα. Ρετάκι, ο ορκωτός λογιστής δεν ήξερε και λέει, αυτό τι είναι, η οφειλή του Δήμου για τις δουλειές που προσφέρει αυτό 220.000. Ο ορκωτός λογιστής. Εσύ είπες, κύριε Μουράκο, ότι έκανες... Κύριε Τσιμπόγιο, έκανα να προσθέσω κάτι άλλο στο μαθέτησή σας. Να τελειώσουμε το ζητούμενο αυτό. Δεν είχε παιδιά που να κάνει το κανένα. Έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Θέλω μια απάντηση. Θέλω μια απάντηση για αυτό το θέμα. Όσον αφορά, είπατε κύριε Δήμαρχε, για την ΔΕΗΑ. Όλος ο κόσμος επαναστατεί με τις διπλοχρεώσεις στο λογαριασμό. Το έχουμε αναφέρει εδώ πέρα 15 φορές. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει σωστή δουλειά σε αυτό το τομέα, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Και ειδικά σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Και το ξέρω αυτό, το γνωρίζω αυτό από προσωπική ανάμειξη με το θέμα, από υπάλληλο της ΔΕΙΑ που γύρισε και μου είπε σε μένα, κύριε Τσιμπόγλου, αυτό το ζήτημα όσον αφορά με την μηχανογράφηση της ΔΕΙΑ και με την έκδοση του λογαριασμού έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και 5-6 χρόνια. Αλλά δεν το λύσαμε. Αυτό μου το είπε υπάλληλο σε μένα της ΔΕΙΑ. Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο, ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε τελευταία. Όσον αφορά με το νερό, πόσο υγιές είναι πάνω στο 10ο δάσο. Διαβάζω εγώ δημοσιεύματα διάφορα, γίνονται μηνύσεις από οικιστές για το νερό πάνω που δεν είναι πόσιμο. Από την πηγή που παίρνουν νερό και πίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν γίνεται η απαραίτητη ανάλυση και η απαραίτητη χημική επεξεργασία. Προτείνω, γιατί δεν γίνονται γεωτρήσεις, ας γίνουν γεωτρήσεις. Έχει η ιδέα τώρα διαμάχη με τους οικιστές που μας κάνουν ρεζίλι και δυσμούν το Δήμο μας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη Γάλλη που έχει. Ένα άλλο ζητούμενο. Είπαμε εδώ πέρα, συζητούσαμε το κυκλοφοριακό ζήτημα. Καταθέσαμε τόσες προτάσεις, το συζητήσαμε τόσες φορές. Ο κύριος Δήμαρχος είχε κάνει την Επιτροπή Διαβούλευση, μάλλον πριν δύο χρόνια. Δεν εισακουστήκαμε. Εγώ έκανα προτάσεις, οι κύριοι της αντιπολίτευσης κάνα προτάσεις. Πήρατε πάνω σας μια μελέτη που για μένα δεν είναι μελέτη. Γιατί δεν είναι ούτε επιστημονικά τεκμηριωμένη, ούτε επιστημονικά. Όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώστε μόνο 5 λεπτά. Άλλο 5 λεπτά. Έχετε ήδη 5 λεπτά, ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν. Διακόπτω όμω τον νερό των σκέψεων. Τα έχετε γραμμένα την άλλη φορά. Τα έχω γραμμένα και δεν τα διαβάζω. Για άλλο είπε η μόνο. Λοιπόν, σα παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη που για μένα δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν μετρήσεις και εμείς τι είπαμε, το απλό. Να το αφήσουμε έτσι όπως είναι το θέμα, να φωνάξουμε μια επιτροπή συγκοινωνιολόγων μηχανικών, να μας κάνει 3-4 προτάσεις και να διαβουλευτούμε με όλους τους φορείς, με όλους τους κατοίκους, πώς θα πάρουμε μια οριστική, θα έχουμε μια οριστική πρόταση και να προχωρήσουμε στο θέμα. Ούτε και αυτό το άκουσα. Είμαστε στο 2018, το έτος 2019 θα είναι έτος εκλογικό για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Θεωρώ ότι ο πολιτικός κύκλος της μην διοικούσας αρχής έχει κλείσει πολιτικά. Η κατάσταση είναι μία αναστρέψη μία.
για την διοικούσα εκεί. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι καλό χρόνο, ξέρετε. Έχω ένα λεπτό. Καταγράψε ήδη τον χρόνο. Θέλω να τονίσω το εξή, κύριε Πρόεδρε, μόνο του έρθω χρόνο. Πρέπει όμως η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές να εργαστεί και να κινηθεί πολιτικά με βάση οπλόγωνα. Συνέπεια, συλλογικότητα, συνεργασία, συνεννόηση και σύνδεση πολιτικών εφαρμογών της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες, ούτως ώστε να αναπτύξουν, παρακαλώ πολύ να είστε μας στα πλαίσια τα χρονικά τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, μου τούτε το χώρο, θέλω μισό λεπτό ακόμα. Δεν έχετε μισό λεπτό. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Κατά 8 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν είστε δίκαιος. Ολοκληρώνω. Για τις πόμε 8 λεπτά μιλάτε, σας παρακαλώ. 8 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Από 19 και 22 και 19 και 31 μόλιστα. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε το μικρό σας. Πέντε κουβέντες θα πω ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μετρημένες πέντε κουβέντες. Μετρημένες, κύριε Πρόεδρε. Η νέα δημοτική αρχή πρέπει να αναπτύξει το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών. Με συνεννόηση και με συνεργασία. Και να ακούει η νέα δημοτική αρχή τα προβλήματα που έχει και αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που με διακόψατε 10 φορές. Συνάδελφε και συναδέλφες, να ζητήσω λίγο συγγνώμη ένα λεπτό, κύριε Τσιμπούλη, αν νομίζετε ότι το εκλογικό μανιφέστο εδώ πέρα θα αρχίσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο μετά τις εκλογές, είστε πολύ για το λέω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Κουταλή. Εφθαξός. Δεν το άκουσε. Δεν υποψήφιο, ούτε τίποτα. Ο απολογισμός που συζητούμε σήμερα θεωρώ ότι ίσως είναι από τους φτωχότερους απολογισμούς που έχει κάνει ο Δήμος μας στα πάνω από 20 χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσας. Βέβαια για μένα αυτό ήταν δεδομένο, ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα για το Δήμο μας, αφού η χρηματοδότηση τόσο του δικού μας Δήμου όσο και των υπόλοιπων Δήμων όλης της χώρας είναι συνεχώς μειωμένη. Και βέβαια ο φετινός προϋπολογισμός της χώρας που ψηφίστηκε πρόσφατα το Δεκέμβρη στη Βουλή για το 2018 προβλέπει και πάλι νέες μειώσεις στη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης. Και έχει το ίδιο ευθύνη για αυτή την χρηματοδότηση. Γιατί δεν κάνει τίποτα για αυτό το πράγμα, δεν διαμαρτύρεται και απλά λέει ο κ. Δήμαρχος ότι είναι καιροί δύσκολοι, υπάρχει η κρίση, άρα και εμείς διαχειριζόμαστε αυτά τα λίγα οικονομικά που μας δίνουν με ό,τι καλύτερο, με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Αυτά λέει ο κ. Δήμαρχος, είναι εγώ κύριε Δήμαρχε. Δεν ψηφίζω τον απολογισμό. Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σας. Δεν λέω ότι δεν διαχειρίζεστε με σωστό τρόπο αυτά που έχετε. Αλλά δεν κάνετε τίποτα έτσι ώστε να αυξηθούν αυτά τα χρήματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Δήμος. Να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, να δώσουν παραπάνω. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια να τσακίζετε, να ματώνει ο κόσμος και οι μεγάλοι να ζουν καλά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Χρειάζεται να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και εδώ ο Δήμος πρέπει να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην ανατροπή αυτής της πολιτικής, μαζί με τον κόσμο που υποφέρει. Γιατί αυτός ο κόσμος μας έχει στείλει εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βουταλή. Ορίστε, κύριε Μητριάδη. Θα ξεκινήσω μια παρατήρηση. Θεωρώ ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο όταν τοποθετείται κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος. Και όσο και αν διαφωνούμε με τις απόψεις, όσα και αν αυτά που λέει είναι εκτός ορίων και ποταμών, από κάτω να υπάρχουν ειρωνικά σχόλια και γέλια. Το είδα πολλαπλές φορές στη σημερινή συνεδρίαση και δυστυχώς έχει επαναληφθεί και σε προηγούμενες. Πρέπει να διαφυλάττουμε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τους κανόνες λειτουργίας του. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν συνεχούς απολογισμού, πράγματι έχετε καθιερωθεί σαν καθεστώς. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί αυτό έχει επιλέξει ο κόσμος. Αυτό σας έχει επιλέξει. Το κακό ποιο είναι όμως, να λειτουργούμε με αντίληψη καθεστωτική και νοοτροπία. Και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε τι λέω.
Καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία είναι όταν σαν δημοτική αρχή κόβουμε κάποιους προμηθευτές από τον Δήμο μας επειδή τους θεωρούμε ότι είναι πολιτικά απέναντί μας ή αντιπαλοί μας. Καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία είναι όταν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο προσωπικά μια επιστολή για ένα μέτρο που προσπάθησε να εφαρμόσει με 20, 30, 40, 50, 100, δεν θα σχολιάσω τον αριθμό των υπογραφών και αντί να δούμε τα αιτήματα των πολιτών, τι θέλουν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς κοιτάζουμε ποιος τις έχει υπογράψει, πιανούν οι υπογραφές και κοιτάζουμε να το στοχοποιήσουμε. Καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία είναι ότι εξασκούμε μπούλινγκ σε υπαλλήλους του Δήμου μας όταν θεωρούμε ότι είναι πολιτικά απέναντί μας. Καθεστωτική αντίληψη και νοοτροπία είναι όταν τους υπαλλήλους του γυροκομείου, επειδή διεκδίκησαν ένα δικαίωμά τους ή ζητούν να τηρηθούν κάποιους κανόνες, τους βάζουν να δουλεύουν σε εξουθενωτικές βάρκες. Αυτά λοιπόν περί καθεστωτικής αντίληψης και νοοτροπίας. Θα προχωρήσω σε τρία ζητήματα που δεν μας είπατε στον απολογισμό σας, κύριε Δήμαρχε. Το πρώτο αφορά την τουριστική ΑΕ. Την πήρατε καθαρή, πεντακάθαρη το 2011, μέσα σε τρία χρόνια δημιουργήσατε χρέη 1,5 εκατομμυρίου. Γελάτε, ναι, συνεχίζετε, εντάξει. Γράψατε στα παλιά παπούτσια την παρατήρησή μου. Σας ευνόησαν οι συνθήκες κυβερνητικές, περάσατε ένα μεγάλο μέρος το χρεώσταλης πρόθεσμα και δεν άνοιξε μύτη με τους υπαλλήλους γιατί καταφέρατε και τους φέρατε στο Δήμο. Εδώ όμως τώρα δημιουργείται ένα καινούργιο ζήτημα. Οι πολιτικές ευθύνες για το προηγούμενο τεράστιες, όσο και να γελάτε, τις ποινικές θα τις δούμε στα δικαστήρια. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Πριν από 2-3 δημοτικά συμβούλια σε συνεχείς ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων, παίρναμε την επιβεβαίωση ότι η εκαθάριση έχει τελειώσει. Περιμένουμε να τοποθετηθούν οι υπάλληλοι στο Δήμο, να έρθει ο καθαριστής εδώ να μας δώσει τα στοιχεία της εκαθάρισης και να προχωρήσουμε στην ενοικίαση και την εκμετάλλευση του κτηρίου. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που έκανε την ερώτηση, αλλά μπορεί να πάρει και άλλα 2,5 χρόνια και δεν ξέρουμε πώς. Εδώ κάτι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και του καλούνται τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η καθάριση έχει τελειώσει. Έχουμε λοιπόν τώρα στην ουσία έναν ιδιώτη. Έχω φέρει στοιχεία ότι ο ιδιώτης αυτός έχει να πληρώσει το ρεύμα κάποιους μήνες. Πληρώνει ένα υποτυπώδες νοικιό, αν το πληρώνει και αυτό, μιας επιχείρησης φιλέτου, το οποίο ενίκιο είναι όσο ενός μικρομεσαίου μαγαζιού μέσα στην πόλη. Και αφήνουμε αυτόν τον άνθρωπο να εκμεταλλεύεται μια δημοτική περιουσία χωρίς ο Δήμος να κάνει κάποιες ενέργειες, να εκμεταλλευτεί προς όφελός του, νοικιάζοντάς τους έναν ιδιώτη αφού αυτό έχετε επιλέξει. Καθαριότητα. Επικαλείστε συνεχώς ότι η πόλη μας έχει καθαρίσει. Ποιος την βρώμησε? Ποιος άφησε να προνομηθεί σιγά σιγά η υπηρεσία καθαριότητας? Και έρχεστε τώρα βασισμένοι σε μια οικονομικο-τεχνική μελέτη, η οποία έγινε προ πολλών ετών, δεν έχει καμία αξία και σημασία σήμερα, γιατί όλα τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει. Αντί να την επικαιροποιήσετε ή να κάνετε μια καινούργια για να δούμε ποια είναι πλέον τα οικονομικά δεδομένα τα σημερινά, πηγαίνετε, βγάζετε μια προκήρυξη βασισμένη πάλι στην ίδια, που είναι υπερβολικά κοστολογημένη. Γιατί μιλάμε για ένα κόστος υπολογισμένο 500 με 600.000, ενώ η μελέτη μιλάει γύρω στις 900.000 και ένα εκατομμύριο. Ξανακάνετε ένα διαγωνισμό για 3 χρόνια, δεσμεύετε και την επόμενη δημοτική αρχή. 4. Και πάμε τέλος στο τελευταίο ζήτημα, το κυκλοφοριακό. Εντάξει, θέλετε να κάνετε την πλατεία, το καταλάβω. Ξεκινήσατε από 60.000, τώρα έχετε φτάσει σε 150 και δεν ξέρω πού θα το πάτε. Πέστε το από την αρχή να τελειώνουμε. Γιατί ήταν ανάγκη να πείτε ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό ή να το ρυθμίσουμε, να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος τόσους μήνες, χωρίς ουσιαστικά να το θέλετε ή να το δουλέψετε, γιατί έχω τοποθετηθεί πώς έπρεπε να γίνει αυτό. Φτιάξτε την πλατεία από την αρχή να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείτε όλη η πόλη, να ερχόμαστε εδώ να συνεδριάζουμε για ώρες χωρίς λόγο και ουσία.
Και δεν μπορώ να μην πω κάτι για το θεσμικό ρόλο του Δημάρχου, κλείνοντας αυτή μου τοποθέτηση. Όταν υπάρχει σε μια πόλη, σε μια κοινωνία, ένα θέμα που διχάσει τον κόσμο, σαν θεσμικό ρόλο που έχει ο Δήμαρχος, θα πρέπει να έχει έναν ρόλο πυροσβεστικό. Θα πρέπει ο λόγος του να είναι τέτοιος, ώστε να μπορεί να συγκλίνει, να συνθέτει και όχι να διαχωρίζει τη κοινωνία. Αναφέρομαι λοιπόν στις δηλώσεις του Δημάρχου, οι οποίες έπαιξαν μετά τις δηλώσεις αυτές, σε πανελλαδικά μέσα και νομίζω ότι εξέθεσαν την πόλη και όλη την κοινωνία της Έδεσας, που δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε όλοι ότι το μονοπάτι της εξουσίας είναι πεπερασμένο, έχει χρονικά όρια. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που το διανύουν, τα αποτυπώματα που αφήνουν, τις πατημασιές τους, να είναι πολύ προσεκτικές, γιατί αυτό έχει να κάνει με την υστεροφημία τους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνάδελφους οι οποίοι πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν. Είναι η συνεδρίαση του απολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, εμένα δεν μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Να αποχωρήσω γιατί δεν τηρείτε τις δημοκρατικές διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάω στο καλό. Οι διαδικασίες, κύριε Τσεβόγλου, να σας τονίσω ότι δεν είναι δημοκρατικές. Όταν με διακόπτετε 15 φορές, θα τελείωνα την τοποθέτησή μου και με 215 φορές, αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Είναι πρόβλημά σας, εάν θέλετε. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Το χρόνο των υπολείπων συναδέλφων σας. Από αυτούς θα πρέπει να ζητήσετε. Άμα θέλετε να μην μιλάμε εδώ μέσα, να μας το πείτε, να μην ερχόμαστε. Αδελφοί, ξεκινούμε την δεύτερη συνέντευξη.